Θέλω να δούμε λοιπόν, και αυτό θα το νιώσεις πραγματικά, διότι είσαι η Ελληνίδα μάνα. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το λέω αυτό. Διότι η Τζολί, η κόρη της Τζολί φεύγει για σπουδές. Και εδώ λοιπόν... Συγκινείται η Αντζελίνα. Εντάξει, όλες οι μανάδες ίδιες είμαστε. Δεν πάνε σε στάρ του Χόλιγουντ, δεν πάνε σε μια Ελληνίδα μάνα. Όταν φεύγει το παιδί από το σπίτι και πάει να σπουδάσει ή αν είναι γιος πάει φαντάρος, εντάξει, συγκινείσαι. Αν είσαι Ελληνίδα, δίνεις και τα περάκια. Όπως γράφει όμως ο τίτλος μας αυτό ακριβώς, αυτό που λείπει δεν το έχουν με αυτή. Η Ελληνίδα μάνα θα έχει τα περάκια δίπλα. Εγώ θυμάμαι όταν φεύγαμε για σπουδές με την αδερφή μου, γιατί σπουδάσαμε στο εξωτερικό, είχαμε τα ταπεράκια μας. Είχαμε το φαγητό έτοιμο από τη μητέρα μου, που μας άστελνε μαζί για να έχουμε να τρώμε. Δεν είναι. Είναι διαφορετική φιλοσοφία. Η Ελληνίδα μάνα είναι διαφορετική, όπως και να το κάνεις. Μαζί με τη ζακέτα είναι και το ταπεράκι. Λοιπόν, ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Λοιπόν, η Αντζελίνα, δεν ξέρω. Συγγνώμη, γιατί έχει πάθει κάτι ο λαιμός μου. Η Αντζελίνα, δεν ξέρω εάν η κόρη της είναι το υιοθετημένο κοριτσάκι. Έχει 6 παιδιά η Αντζελίνα. Η κόρη, η Ζαχάρα, έτσι λέγεται, είναι μαζί με άλλα 4 παιδιά, είναι τα υιοθετημένα παιδιά της Αντζελίνας και η κόρη μπήκε σε ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Σε βλέπω ιδιαίτερα ενημερωμένη. Ναι, ιδιαίτερα ενημερωμένη αυτά για αυτό. Του Hollywood, ειδικά το Μπρατζελίνα, το παρακολουθούσα, να ξέρεις. Α, μάλιστα.